Διού Θεός βρεκόψε δογμάτι σας, τη φύση των όντων ετράνω σας, τα των έρχεται σε να ψυχαλίζει, έρχεται σε να ψυχαλίζει. Να περάνε να συνέλανε, να περάνε να συνυπάρχει. Μετά τις 3 Δεκέμβρη να ευχηθούμε στα μέλη μας και να τις ευχηθούμε με τα μέλη μας μια ημέρα να διασκεδάσουμε. Είναι η κοπή της Βασιλόπιτας. Με την ευκαιρία αυτή κάνουμε και ένα μικρό χώρο. Τα ζήτησαν τα μέλη μας, γιατί δεν βρίσκουν χώρους να κάνουμε χώρους και δεξιώσεις στην Αμερική. Ζήτησαν τα μέλη μας και όποιος το πολίτης θέλει να συζητεί να μας συμμετάσχει μαζί μας. Να γνωρίσει επιτέλους ποια είναι τα άτομα με αναπηρία και για ποια άτομα με αναπηρία μιλάμε στην περιοχή. Γιατί έχουμε ακούσει τόσες πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες λένε για άτομα με αναπηρία, δεν έχουμε δει άτομα με αναπηρία μέσα στους χώρους αυτές τις εκδηλώσεις. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να πούμε ένα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και να πούμε να ευχηθούμε ότι το 2012 να το δούμε αισιοδοξία, με πολλή δουλειά και να είναι λίγο καλύτερο από το 2011. Η εκπομπή τηλεοπτική, να πούμε ευχαριστώ αυτούς που μας στηρίζουν για την εκπομπή, να πούμε και ευχαριστώ σας τους δημοσιογράφους. Ειδικά εδώ για τη Δυτική Μακεδονία, εγώ σαν άτομο με αναπηρία που είμαι τόσα χρόνια και είμαι από τους πρωτοργάτες της περιοχής, έχω να από βάθος καρδιά το ευχαριστώ είναι λίγο για τους δημοσιογράφους και για τα μέσα που προβάλλουν την αναπηρία και τα προβλήματα της αναπηρίας. Για τα θέματα με αναπηρία, όταν ένα καράβι βουλιάζει, πρώτα ρίχνουν τον ανήμπορο. Και εδώ δεν φτάνει που θέλουν να ρίξουν τον ανήμπορο πρώτα, μιλάμε για την εθνική οικονομία που βουλιάζει. Κάνουν και κάποιοι εθνικοί τρύπες να βουλιάξει αυτό το καράβι και εμάς να μας αφήσουν μέσα. Γιατί? Αυτό δεν θα τους περάσει. Εμείς με πολύ δουλειά θα έχουμε αναπηρία. Και ας χάσουμε από τα κεκτημένα που έχουμε. Αλλά με πολύ δουλειά και με σωστό αγώνα και όταν είμαστε όλοι μαζί, πιστεύω ότι τα άτομα με αναπηρία θα βρουν τη θέση που τους αναλογεί σε αυτό το καράβι που λέγεται Ελλάδα, που λέγεται κοινωνία, όπως θέλουμε να το πούμε. Θέλουμε λίγο τη στήριξη των έρετων, όχι μόνο των φορέων, θέλουμε λίγο τη στήριξη των ανθρώπων και να δουν οι πολιτικοί με ανθρωπιά μερικά πράγματα. Να μην είναι μόνο αριθμοί και μόνο εξισώσεις. Πόσο πάει πάνω, πόσο πάει κάτω, να δούμε και τον παράγοντα άνθρωπο λίγο. Αυτό έχει λείψει σήμερα την κοινωνία μας και γι' αυτό πολλά πράγματα έχουν πιάσει πάνω. Είναι τα θέματα υγείας, βασικό και αμετάκλητο. Και τα θέματα περισσότερα όσον αφορά την αναπηρία. Μετά είναι το θέμα εργασίας, μετά είναι το θέμα εκπαίδευσης, είναι το θέμα προσπερασμόντες. Ευτυχία και μακριά από το άκρο. Και τα άλλα όλα γίνονται. Ο χώρος μας πιστεύω να έχει επιτυχία, να περάσουμε καλά ο κόσμος. Από εκεί και μετά έχουμε μια λαχιοφόρα αγορά, η οποία είναι με ένα ευρώ το λαχείο, τα οποία λεφτά που θα μαζευτούν θα πάνε στο σχολείο, στο ειδικό σχολείο που θέλει ένα κομπιούτερ, που κάνει 1.500 ευρώ. Και ευελπιστούμε ότι με τα λαχεία να το πάρουμε το παιδί. Η ουσία μας εδώ στον ετήσιο χορό των ΑΜΕΑ είναι συμβολική και βέβαια δείχνει την αμέριστη συμπαράστασή μας και τη διάθεσή μας να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε για να ξεπεραστούν προβλήματα τα οποία είναι χρόνια και ταλαιπωρούν ανθρώπους που ήδη από την κατάστασή τους κάποια πράγματα είναι πιο δύσκολα. Σίγουρα δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις του παρελθόντος, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Η συνοχή των ανθρώπων, η καλή συνεργασία και η διάθεση για
για δουλειά. Ίσως και πριν να είχαμε δυνάμεις, αλλά ήμασταν σκόρπιες και σε διαφορετικούς δρόμους. Σήμερα που οι δυνάμεις είναι ενωμένες, περιμένουμε καλύτερα αποτελέσματα και δομές που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα, κυρίως που πολλές φορές μας την επισημαίνουν, αλλά και σημαντικά μεγάλα έργα σε κτηριακές δομές για να μπορούμε επιτέλους να εξασφαλίσουμε αυτά που οφείλουμε στα παιδιά μας και του συλλόγου, όπως όλα τα παιδιά όλες τις χώρες και τα δίπλα σε ορδές. Πρέπει να πω καταρχήν ότι λόγω ενός ατυχήματος που είχα τις ημέρες των εορτών, είμαι και εγώ την στιγμή σε ένα καροτσάκι αναπηρικό, ευτυχώς και δόξα τω Θεώ, προσωρινά. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό να δω με ένα άλλο μάτι κάποια πράγματα και κυρίως την κατάσταση αυτών των ανθρώπων που έχουν μόνιμες αναπηρίες και να πω και να εκφράσω το θαυμασμό μου για την ψυχική δύναμη, το σθένος, το κουράγιο, τις αντοχές που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και που δυστυχώς ή ευτυχώς αποτιμούν για μας παράδειγμα υπομονής και αντοχής, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά με όποιες δυσκολίες δεν το βάζουν κάτω. Θέλω να πω από τη θέση του Αντιπεριφέρειου και τώρα στο Υπουργείο Συνόδου Κοζάνης ότι εύχομαι και ελπίζω το 12 όχι μόνο να είναι καλύτερο για όλους, ειδικά δε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά επιτέλους σαν οργανωμένη κοινωνία να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η τάξη των συνανθρώπων μας. Ειδικά εδώ στην περιοχή του Κοζάνης έχουμε ανάγκη να ολοκληρώσουμε τις δομές και τις υποδομές και είμαι σε θέση απόψε να σας ενημερώσω και εσάς και μέσω εσάς και τους τηλεθεατές ότι σαν περιοχή του Κοζάνης έχουμε πάρει την απόφαση να χρηματοδοτήσουμε μέσα από τους κάπους της Κοζάνης τη λειτουργία των δύο ειδικών εργαστηρίων μέχρι ότου βρεθεί η μόνιμη λύση αντιμετωπίσει την κατάσταση η πολιτεία. Χίλιες φορές, και το λέω αυτό με το λόγο γνώσεως, να κάνουμε ένα δρόμο λιγότερο, χίλιες φορές ένα έργο λιγότερο, προκειμένου να δώσουμε μία δυνατότητα ανακούφισης σε αυτά τα άτομα.